Δρυμή κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία για το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. Ενώπιον των μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε αναξιόπιστη την κυβέρνηση και έβαλε στο στόχαστρό του το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, αιτιολογώντας την άρνηση του κομματός του να το υπερψηφίσει. Η δημιουργία της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών, όπως δρομολογείται από το υποψήφιση νομοσχέδιο, συνιστά μια άνευ προηγουμένου απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε ανέκαθεν υπέρμαχη και υποστηρίκτρια των ιδιωτικοποιήσεων. Όμως, η δημιουργία μιας εταιρείας με ζωή 99 έτη, που δεν θα λογοδοτεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο, που θα ελέγχεται ουσιαστικά από ευρωπαϊκούς θεσμούς και η οποία θα διαχειρίζεται, προσέξτε, τη συνολική περιουσία του ελληνικού δημοσίου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή από τη Νέα Δημοκρατία.